Να ξεκινήσουμε με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση που έχει να κάνει με αυτές τις όμορφες εξορμήσεις του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Μάλιστα τα μέλη του πραγματοποίησαν και μία εξόρμηση εκεί στην περιοχή της Ελούντας την Κυριακή και αμέσως μετά με κάποια θεματάκια έξυπνα διαφορετικά πνεύει της Πανού. Λοιπόν, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Πήγε να τους τα χαλάσει ο καιρός, ωστόσο βέβαια δεν έκαναν πίσω, προχώρησαν τη δράση τους. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Πάγκαλο, ο οποίος είναι ταμείας του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Την καλησπέρα μας. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε αδυναμία στον Ορειβατικό Συλλόγο Αγίου Νικολάου, αλλά μας δίνετε και πολλές αφορμές, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς το εκλαμβάνουμε ότι έχετε αδυναμία σχετικά σε όλους τους ορειβατικούς συλλόγους, όχι μόνο εμάς. Ναι, αλλά τώρα μιλάω μαζί σας, οπότε να αναφερθώ σε εσάς συγκεκριμένα. Λοιπόν, για πείτε μας για αυτή την όμορφη κίνησή σας την Κυριακή. Κοιτάξτε, η προηγούμενη Κυριακή ήταν λίγο ιδιαίτερη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή μας. Οπότε λέμε να μην τη χάσουν την Κυριακή σε εισαγωγικά. Ναι. Ας μην πάμε στην κορυφή του βουνού που μπορεί να υπάρχουν κεραυνοί. Πάμε Ελούντα που προέβλεπε ότι θα ήταν πιο μαλακός καιρός. Ναι. Και καταφέραμε και περπατήσαμε σε μια περιοχή που είναι από τις ωραιότερες πιστεύω στο νησί, δίπλα στη θάλασσα. Είδαμε εκπληκτικές εικόνες. Ο καιρός έτσι βοηθούσε, ήταν έτσι αυτό το χειμωνιάτικο αλλά όχι το βαρύ. Και μας αποζημίωσε. Βλέπουμε, αυτή η απόφασή μας. Κύριε Πάγκαλη, και ένα βίντεο το οποίο βέβαια μας το δώσατε εσείς από εκεί, από την εξόρμηση και αυτή την περιοχή. Ναι. Είχε ψηλόβροχο, αλλά δεν σας πτώησε. Όχι βέβαια, αλίμονο. Εντάξει. Για πείτε μας. Δεν ήταν για κορυφή, αλλά για εκεί που πήγαμε ήταν πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μας πού πήγατε, κοιτάξτε, σε ποια περιοχή. Ναι, πήγαμε, ξεκινήσαμε το κανάλι της Ελούντας. Ναι. Περάσαμε από το χωριό της Ελούντας και πήγαμε στην Πλάκα. Α. Το ενδιαφέρον είναι ότι στη διαδρομή ναι. έχει, ας πούμε, τόσα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία προσπερνάμε καθημερινά, που λέω λόγος, και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, είναι οι αλικιές, είναι το παλιό σημείο που πλήναν τα ρούχα, είναι, ας πούμε, το τσιφλίκι της Ελούντας που είναι πολύ ιστορικό ναι. σαν οίκημα. Και μας δίνεται η ευκαιρία να συνδυάσουμε και το φυσιολατρικό αλλά και το ιστορικό κομμάτι. Δηλαδή να μάθουμε τη ιστορία της περιοχής μας, με λίγα λόγια. Μάλιστα, συνολικά πόσα χιλιόμετρα διανύσατε? Γύρω στα 12. 12. Και χρονική διάρκεια? Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Όχι, βέβαια. Γύρω στις 3,5 ώρες περίπου. Κάνατε 3,5 ώρες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθείτε, να μιλήσετε. Να δείτε αυτή την ομορφιά βέβαια μιας περιοχής που, όπως πολύ καλά είπατε, δεν στεκόμαστε, την προσπερνάμε, αλλά έχει απίστευτες ομορφιές και ιδιαιτερότητες. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Συνολικά, πρέπει λίγο να σταθούμε να δούμε, απλά βέβαια, να απολαύσουμε. Σωστά, σωστά. Συνολικά πόσα άτομα συμμετείχατε στην δράση? Ήμασταν 8. Μόνο 8 ήμασταν τώρα. Αλλά όσοι να είμαστε, πάμε. Είτε λίγοι είτε πολλοί, πάμε. Μάλιστα. Επόμενη εξόρμηση. Είναι στην περιοχή της Πρίνας Καλαμάφκας. Ναι. Θα κόψουμε τη βασιλόπιτά μας τώρα, σε εξωτερικό χώρο λόγω των συνθήκων των ιδιαίτερων. Ναι. Θα σε ένα πολύ ωραίο μέρος, έτσι, με ποταμάκι, γεφυράκι, ιδηλιακό. Ναι. Και ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Μάλιστα. Και πότε έχει προγραμματιστεί? Την Κυριακή. Κάθε Κυριακή πάμε. Α, την Κυριακή κάθε λοιπόν. Κάθε Κυριακή έχουμε δράση βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε υλικό να το προβάλλουμε. Δεσμεύεστε από τώρα. Ευχαρίστως. Δεσμεύεστε από τώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και ένα μπράβο για τις δραστηριότητές σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας και όλους τους συντελεστές της εκπομπής σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάγκαλε. Λοιπόν,